Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας με την προσφυλή τακτική τους φέρνει για ψήφιση το τέταρτο κατά σειρά αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο μέσα στο κατακαλό καιρό, με κλειστά τα σχολεία και εν μέσω πανδημίας. Παρόλο που τα σχολεία όλο το προηγούμενο διάστημα έμειναν για μήνες κλειστά, χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα που σύσσωμη η σχολική κοινότητα πρότεινε, με τα παιδιά μας να έρχονται αντιμέτωπα για μεγάλο χρονικό διάστημα με το φιάσκο της τηλεκπαίδευσης, έχοντας προκύψει σημαντικές επιπτώσεις, συσσωρεύοντας τόσο μορφωτικά όσο και ψυχοκοινωνικά κενά, η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη να νομοθετεί την παραπέρα μορφωτική υποβάθμιση του σχολείου. Αντί η κυβέρνηση, δεν ασχολείται όμως η κυβέρνηση για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη με ασφάλεια, με καλυμμένα τα εκπαιδευτικά κενά, με το πώς θα καλυφθούν τα μορφωτικά κενά των παιδιών μας, αλλά ασχολείται με το πώς θα υποβαθμίσει, πώς θα εμπορευματοποιήσει παραπέρα την παιδεία, πώς θα βάλει νέους ταξικούς φραγμούς. Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί αντιδραστική τομή με τον πυρήνα των αλλαγών του να εστιάζει στη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων. Τα καταργεί ακόμα περισσότερο την ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία. Νομοθετεί τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τον ασφυκτικό έλεγχο των σχολείων. Οι αντιδραστικές αλλαγές μας αφορούν ως γονείς και έχουν να κάνουν με τη δίθεν αυτονομία της σχολικής μονάδας, τη λεγόμενη αναβάθμιση του μαθήματος, τη διάλυση του ενιαίου χαρακτήρα από το περιεχόμενο μέχρι τους σπόρους και την υποβάθμιση του ρόλου των Συλλόγων Γονέων. Η Ομοσπονδία Γονέων τοποθετούμαστε απέναντι στο νέο νομοσχέδιο και λέμε ότι είναι βαθιά αντιδραστικό, γιατί μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση. Έχει σκοπό να εδραιώσει την κρατική υποχρηματοδότηση και να οδηγήσει τους χορηγούς και κάθε είδους επιχείρηση να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο σπουδών και τους γονείς να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το σχέδιο θα υποβαθμιστεί κι άλλο η μόρφωση που λαμβάνουν τα παιδιά. Αντικαθιστούν την ενιαία επιστημονική γνώση που χρειάζεται για να μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν τον κόσμο, να αποκτήσουν κριτική σκέψη με εφήμερες δεξιότητες, για να βγαίνουν από όλο και πιο μικρή ηλικία στην αγορά εργασίας. Νομοθετεί τον ασφυκτικό έλεγχο των σχολείων. Ο δρόμος που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη είναι αδιέξοδος και είναι αυτός ο δρόμος που μας έφερε ως εδώ. Από πού προκύπτει αλήθεια ότι το να συνεχίσουμε στον δρόμο της εμπορευματοποίησης της παιδείας θα μας λύσει τα προβλήματα? Εδώ και χρόνια οι γονείς παλεύουν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, πληρώνοντας ξανά και ξανά και για όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Και η ψαλίδα δεν κλείνει, συνεχώς μεγαλώνει. Από πού προκύπτει ότι το να συνεχίσουμε στον δρόμο της κατηγοριοποίησης των σχολείων και των μαθητών θα ανεβάσει το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών μας, των μαθητών μας? Εδώ και χρόνια σιγά σιγά οι κοινωνικοί φραγμοί στη μόρφωση εντείνονται. Από πού προκύπτει ότι να συνεχίσουμε στον ίδιο μονόπλευρο δρόμο του σχολείου των δεξιοτήτων θα κάνει τους μαθητές μας να αποκτήσουν κριτική σκέψη? Εδώ και χρόνια τα σχολικά βιβλία έχουν γραφτεί με αυτόν ακριβώς τον προσανατολισμό και η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Θέλουμε οι γονείς να απευθυνθούμε στα σωματεία, στους φορείς, στους συλλόγους γονέων, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και να πούμε πως δεν θα κάνουμε το χατήρι της κυβέρνησης να υλοποιήσουμε την πρότασή της για να γίνει η εκπαίδευση πεδίος εκκλήσεων. Εμείς θα περπατήσουμε μαζί με εκείνη τη μητέρα που γράφει απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό. Θέλω να σας πω λοιπόν τι θέλω εγώ για το σχολείο των παιδιών μου. Και πιο πολύ με στεναχωρεί ότι κάποια από αυτά που θέλω τα βλέπω να γίνονται, αλλά όχι για όλους. Θεωρώ και θέλω τα παιδιά να μπορούν να δημιουργήσουν, να αθλούνται. Αλλά πού εργαστήρια, πού υποδομές? Λίγο πιο έντονα να αθληθούν, πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Θέλω βιβλία σύγχρονα που να μαθαίνουν στα παιδιά ότι μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο. Άλλωστε με αυτή την πεποίθηση δεν προχώρησε μπροστά η ανθρωπότητα. Θέλω βιβλία που θα ανοίγουν το μυαλό και θα αγγίζουν τη ψυχή των παιδιών. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό με συνταγές και προσκλήσεις σε πάρτι. Θέλω λοιπόν, ίσως πιο πολύ από εσάς, αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο. Ίσως γιατί τα παιδιά μου πάνε σε ένα τέτοιο.
Νομίζω ότι ξέρετε όλοι ότι όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Ο καθένας το βλέπει αυτό και μέσα στο σπίτι του. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως ότι πρέπει να τους δώσουμε πλούτο παραστάσεων, αντί να κόβουμε τα φτερά τους? Όχι για να γίνουν ίδια, ούτε γίνεται, ούτε το θέλουμε. Αλλά να γίνει κάθε παιδί μια ξεχωριστή και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Εμένα αυτό μου φαίνεται σύγχρονο. Αλλά και δίκαιο. Δεν ξέρω τι εννοείτε εσείς με τη λέξη πρόοδο, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν η κοινωνία προοδεύει, θα έπρεπε να γίνεται λιγότερο άδικη, να δίνει πιο πολλά σε όλους. Λέω λοιπόν να πάω με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολλών, γιατί είναι και οι δικές μου ανάγκες. Ευχαριστώ.